Για μια θεατρική παράσταση, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε τώρα. Ιδιαίτερη, σημαντική, έτσι λένε όλοι και έτσι θα είναι. Και φυσικά όταν μιλάει κάποιος για τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, όταν ο Ντίνος Χριστιανόπουλος ουσιαστικά είναι η αιτία αυτής της παράστασης, τότε τα πράγματα γίνονται λίγο πιο ενδιαφέροντα. Με τον κύριο Μποσκοίτη Αντώνη θα μιλήσουμε για αυτή την παράσταση. Είναι ο σεναριογράφος, ο σκηνοθέτης και πολλά άλλα που θα μας τα πει. Γεια και χαρά σας. Γεια σας, χαίρετε. Πέστε μας καταρχήν έτσι μια αυτοπροσδιοριστείτε λιγάκι. Είστε δημοσιογράφος, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, είναι όλα αυτά μαζί? Ναι, είναι αρκετές ιδιότητες. Έχω σπουδάσει σκηνοθεσία κινηματογράφου, έχω ασχοληθεί πολύ με τον ντοκιμαντέρ τα προηγούμενα χρόνια. Δημοσιογραφώ, βιοπορίζομαι δηλαδή από τη δημοσιογραφία, κυρίως τις συνεντεύξεις. Και τώρα είναι η μεταφορά επί σκηνής μια συνέντευξη που είχα αξιωθεί να πάρω από τον Ντίνο Χριστιανόπουλο το 2013. Την έχουμε δει αυτή, αποσπάσματά της, δεν ξέρω αν είναι ολόκληρη στο διαδίκτυο. Όχι, σε αυτή τη μορφή του θεατρικού έργου φυσικά δεν υπάρχει δημοσιευμένη, αλλά η συνέντευξη έχει δημοσιευθεί στο πρώτο βιβλίο μου με συνεντεύξεις από τις εκδόσεις Μετρονόμος το 2018, που λεγόταν 18 συνεντεύξεις σαν μονόπρακτα. Τον γνωρίζατε τον Ντίνο Χριστιανόπουλο? Ήταν μια προσέγγιση αυτή η συνέντευξη η πρώτη σας? Είχατε άλλη επαφή πιο πριν? Τον είχα γνωρίσει κάποια χρόνια πιο πριν, πάντα στη Θεσσαλονίκη. Την Παγκόσμια ημέρα μουσικής θυμάμαι που είχαμε ανέβει με τη Μαρίζα Κόχη, η οποία θα τραγουδούσε σε ένα αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνη, και είχε έρθει και εκείνος ως μεγάλος φαν του Τσιτσάνη. Εκεί ήταν η πρώτη γνωριμία μας, όπου συνομιλήσαμε πολύ για το ρεμπέτικο και για τον Τσιτσάνη. Λίγα χρόνια μετά, νομίζω δύο, η πρώτη συνέντευξη ήταν το 2011. Το 2013 λοιπόν εγώ ξανανέβηκα Θεσσαλονίκη και τον συνάντησα στο σπίτι του, όπου ενώ η αρχική συμφωνία ήταν ότι θα μέναμε μαζί για τη συνέντευξη για μισή ώρα, εγώ κάθισα σχεδόν 3 ώρες δίπλα του. Θα τον πείσατε, γιατί ήταν δύσκολο σε αυτά τα πράγματα ο Ντίνος Χριστιανόπουλος. Κάτι θα τον έπεισε, λέω, για αυτή τη διαδικασία που μπήκε, δεν είναι? Κάτι του άρεσε? Νομίζω του άρεσε. Απλά νομίζω του άρεσε να συνομιλεί πολύ με τους ανθρώπους. Όσο και αν ήταν φαινομενικά σκληρό καρύδι και μπορούσε να γίνει ανα πάσα στιγμή βιτριολικός, απ' την άλλη νομίζω ότι εκτιμούσε πολύ και τους ανθρώπους. Αν κάποιοι άνθρωποι, να το πω έτσι, έβρισκαν το κουμπί του. Να το πω λίγο έτσι για να γίνει αντιληπτό. Αλλά εμείς τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και μάλιστα η επικοινωνία συνεχίστηκε και για κάποιο επόμενο διάστημα, μέχρι που άρχισαν να είναι ορατά πλέον και υπαρκτά τα προβλήματα της υγείας του. Τι σημαίνει για σας Ντίνος Χριστιανόπουλος, κύριε Μποσκοίτη? Ένας πολύ σπουδαίος ποιητής, ρηξικέλευτος, ειδικά για την περίοδο που εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα. Πολυδιάστατη προσωπικότητα, και πρέπει να πούμε ότι εκτός από το δικό του ποιητικό έργο φρόντισε να δώσει βήμα και σε άλλους λογοτέχνες, εικαστικούς, πάντα μέσα από τη Διαγώνιο που είχε φτιάξει ο ίδιος στη Θεσσαλονίκη, και σαφώς με τα ποίηματα του βέβαια, τα οποία είναι πάρα πολύ ουμανιστικά και πάρα πολύ ευαίσθητα. Την Τετάρτη την ερχόμενη βρίσκεστε στην Πτολεμαΐδα η παράσταση. Τι ακριβώς θα δούμε? Θα θέλατε έτσι να μας δώσετε μια ανέστηση? Ναι, βεβαίως. Ερχόμαστε καταρχάς, είναι μεγάλη μας χαρά που θα παίξουμε στην Πτολεμαΐδα. Τα συνεργασία με την Υψικάμινο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Με την Υψικάμινο βεβαίως. Είναι εμπλεκόμενος και ο προσωπικός μου φίλος, σπουδαίος μουσικός, ο Λάζαρος ο Τσαβδαρίδης. Έχει γίνει μια καλή κίνηση από ό,τι έχω ενημερωθεί. Εμάς είναι χαρά μας που θα έρθουμε. Θα αναχωρήσουμε Τετάρτη το πρωί με τον ηθοποιό της παράστασης που υποδίεται τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, τον Χάρη Φλέουρα. Θα είμαι κι εγώ εκεί, γιατί παίζω κι εγώ το ρόλο, δηλαδή τον εαυτό μου στην ουσία, τον δημοσιογράφο που παίρνει τη συνέντευξη από τον Χριστιανόπουλο. Και στην ουσία είναι η θεατροποίηση της συνέντευξης αυτής, εμπλουτισμένης με κάποια θεατρικά στοιχεία, δηλαδή με τα στοιχεία αυτά που έδωσα εγώ στην συνέντευξη για να γίνουν ένα θεατρικό έργο, να αποκτήσουν θεατρική υφή. Κύριε Μποσκοίτη, όταν τελειώσατε εκείνη την συνέντευξη, πώς νιώθατε?
Εγώ όταν προέκυψαν όλα αυτά, δηλαδή, ότι 3 ώρες αντί για 10 λεπτά κλπ. Ναι, φανταστείτε ότι για μένα ήταν πολύ δύσκολο από αυτό το ηχητικό αρχείο να απομονώσω κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και θεατρικά. Ήταν και το αρχείο, το ηχητικό που είχα δώσει στον ηθοποιό μου, ο οποίος το μελέτησε πάρα πολύ, τις παύσεις, την εκφορά του λόγου του Χριστιανόπουλου, χωρίς φυσικά να κάνει μιμητισμό, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε. Τώρα, στην ερώτησή σας, εγώ έφυγα πετώντας από το σπίτι του Χριστιανόπουλου κυριολεκτικά. Αλλά αυτό μου συμβαίνει με κάθε πρόσωπο που φεύγω μετά από τη συνάντησή μας, ξέροντας ότι έχω στα χέρια μου ένα πολύ καλό υλικό. Και εκείνη τη μέρα πραγματικά συνέβη αυτό με τον Χριστιανόπουλο. Και έτσι, κλείνοντας αυτή την επαφή, θα έχουμε την ευκαιρία ενδεχομένως να συναντηθούμε και στην Πτολεμαϊδα μεθαύριο. Η παράσταση αυτή πόσο καιρό παίζεται και τι εσείς έχετε αποκομίσει από τον κόσμο, τι θεωρείτε ότι ήταν μια επιτυχημένη προσέγγιση? Ξεκινήσαμε με κάποιες λίγες παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Αμαλία, αλλά μην ξεχνάμε ότι εκείνο τον καιρό είχε γίνει τραγωδία των Τεμπών πέρσι, οπότε δεν ήταν η κατάλληλη περίοδος για καμία πρεμιέρα και για κανένα θεατρικό ή συναυλιακό event. Υπήρχε μια τρομερή περιραίουσα κατάθλιψη στη Θεσσαλονίκη εκείνο το διάστημα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να την ανεβάσουμε στην Αθήνα, στο Θέατρο Volt. Τον Ιανουάριο ξεκινήσαμε και μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν τελειώσει παραστάσεις. Τελειώνουν 23 Απριλίου, δηλαδή αφού το γυρίσουμε από την Πτολεμαΐδα. Αλλά ειλικρινά ήταν τέτοια η αποδοχή που δεν το περιμέναμε. Φανταστείτε ότι από τα τέλη Γενάρη ήμασταν sold out μέχρι τις αρχές Μαρτίου. Οπότε, όπως γράφτηκε και όπως ακούστηκε, δούλεψε πολύ και το από στόμα σε στόμα. Και έτσι η παράσταση έκανε για μας μια πολύ μεγάλη επιτυχία και ένα γεγονός που μας χαροποιεί πολύ. Και το κυριότερο δεν είναι, να σας το πω έτσι, δεν είναι το ταμείο, ότι αυτό μεταφράζεται σε ταμείο. Κυρίως είναι τα χαμόγελα των ανθρώπων, πολύ σημαντικών καλλιτεχνών και όχι μόνο, και απλών ανθρώπων, θεατρόφιλων, φίλων του Χριστιανόπουλου, που έρχονται στο θέατρο και φεύγουν πραγματικά με ένα μεγάλο χαμόγελο. Για μας δεν υπάρχει μεγαλύτερη δικαίωση από αυτή. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και στην παράσταση της Πτολεμαΐδας την Τετάρτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ και σας περιμένουμε όλους την Τετάρτη λοιπόν στο Πνευματικό Κέντρο της Πτολεμαΐδας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.